Θέλουμε να καλημερίσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και θέλω να, επειδή έχετε την μεγάλη εμπειρία, ξέρετε τα οικονομικά, θέλω να μας πείτε πώς εξελίσσεται η διαπραγμάτευση και ποια είναι η γνώμη σας, πού θα καταλήξει. Κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Είναι προφανές ότι τα ζητήματα συζητιώνται και σήμερα έχει ο κύριος Τσίπρας μια πολύ σημαντική συνάντηση στο Βερολίνο με την κυρία Μέρκελ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε περίπου, για να προσπαθήσει να καταλάβει και ο κόσμος καλύτερα, στις μέρες που είχαν βγει τα Wikileaks με τις συζητήσεις του κύριου Τόμσεν και της κυρίας Βελκουλέσκου. Και οπότε υπήρξε μία ένταση μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της χώρας μας και των Ευρωπαίων Εταίρων. Και το αποτέλεσμα τότε ήταν να παραμείνει ως τεχνικός σύμβουλος στο Ταμείο και να μην μπει με χρηματοδότηση στο πρόγραμμά μας. Έχω την αίσθηση προς εκεί θα Άρα θα φύγει, θα φύγει το δούνου του από το πρόγραμμα στην ουσία, λέτε. Δεν είναι στο πρόγραμμα. Δεν θα μπει στην πραγματικότητα. Είναι, από πόσο μπορώ εγώ τώρα να εκτιμήσω, η ευκολότερη λύση. Δεν είναι σίγουρο ότι αυτό είναι. Μπορεί ο κύριος Σόιμπλε να κρατήσει μια πολύ πιο σκληρή στάση. Και, εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αν δεχτεί αυτό, η στάση θα είναι σκληρή. Δηλαδή, κάποια μέτρα θα τα ζητήσει και θα τα επιβάλλει όπως θα ζητάει το διεθνές. Ναι. Δεν θα είναι της τάξης όμως με τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, ας πούμε του 3,5% που θέλουν για μετά το 18, ενδεχομένως να είναι πιο χαμηλά. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Εγώ νομίζω ότι η κυβέρνηση φυσικά σε αυτό έχει ενδώσει. Αποδεχτεί τα 3,5% τα υψηλά πλεονάσματα, τουλάχιστον μέχρι το 2021-2022, ίσως και μέχρι το 2028. Μπορεί σε κάτι ενδιάμεσο, θα το δούμε. Οι συζητήσεις ακόμα έχουν να γίνουν, είναι μπροστά μας. Όμως έχω την αίσθηση ότι η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ άσχημες θέσεις όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει καθυστερήσει τις αξιολογήσεις αδικαιολόγητα. Είναι ευτυχώς δεν υπηρετεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, γιατί κυρίως δεν πηγαίνει με τα σωστά επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα της ανάγκης του κόσμου να πάρει μια ανάσα δεν είναι τα επιχειρήματα που θα μπορέσει να ακούσει ο Ευρωπαίος εταίρος, ο οποίος έχει και αυτός τους φορολογουμενούς του, έχει και αυτός τους ψηφοφόρους του, για τους οποίους πρέπει να στους οποίους πρέπει να λογοδοτεί, για τους οποίους πρέπει να παλεύει, και συνεπώς τα επιχειρήματα τα σωστά, τα δικά μας, θα ήταν η αποφασιστικότητά μας να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται, να χτυπήσουμε τα συμφέροντα, μικρά, μεγάλα, και με αυτόν τον τρόπο να δείξουμε ότι έχουμε βάλει τη χώρα μας μόνιμα σε μία τάξη και σε έναν δρόμο ανάκαμψης, και φυσικά να ζητήσουμε ενθάρρυνση, βοήθεια και οικονομική και ηθική και από κάθε άποψη, ακόμα και επενδυτική, από τους Ευρωπαίους Εταίρους, ώστε αυτές οι αλλαγές που κάνουμε στη χώρα μας να μην σταματήσουν στη μέση, να μην αποφασίσει ο ελληνικός λαός ότι δεν τις αντέχει. Αυτό είναι το σωστό επιχείρημα, και αυτό το επιχείρημα, όσο δεν το λέει κανένας, καμία κυβέρνηση, πάντοτε θα συναντάει μια σκληρή στάση απέναντι στα αιτήματά της. Κύριε Θεοχάρη, θέλω να σας ρωτήσω, εάν αργήσει κι άλλο η αξιολόγηση να κλείσει, γιατί κάποιοι λένε ότι μπορεί να πάει και στα μέσα του επόμενου χρόνου αυτή η ιστορία, αυτό τι θα έχει ως αποτέλεσμα για την καθημερινότητα τη δική μας, για την καθημερινότητα της χώρας, ας πούμε, για τις ανάγκες της? Δεν είναι κάποιοι οι οποίοι το λένε. Ο κ. Ζαγασάκης στη συζήτηση του προϋπολογισμού μας το είπε. Μας είπε ότι μέχρι τα μέσα του έτους θα έχουμε τελειώσει. Αυτό δείχνει πόσο κοντόφθαλμη, πόσο λανθασμένη είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Μέσα του 17 εννοούσε. Ακριβώς, τα μέσα του 17, ακριβώς. Πράγμα το οποίο είναι διανόητο. Θυμάστε ότι συζητούσε για τις 5 Δεκεμβρίου η κυβέρνηση. Μετά το φιάσκο της 5 Δεκεμβρίου έλεγε εντάξει μέχρι τέλος του χρόνου. Έτους. Ναι. Μετά πήγε στο τέλος Ιανουαρίου και ο κύριος Ραγαθάκης μας ανέφερε για το πρώτο εξάμηνο. Αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά το πρόγραμμα βγαίνει εκτός χρονοδιαγραμμάτων. Δεν θα καταφέρουμε να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση ούτε και το Μάρτιο, αν αυτό συμβεί, που σημαίνει ότι θα μειωθεί η ποσοτική χαλάρωση που θα μπορούμε να πάρουμε και θα είναι πολύ, πολύ μικρότερη. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να παλέψουμε μέσα στο καλοκαίρι, αν δεν το φθινόπωρο, να μπούμε σε αυτή την ποσοτική χαλάρωση, η οποία νομίζω τελειώνει και μετά την παράταση του κ. Ντράκη, τελειώνει στο τέλος του 2017.
Άρα για ελάχιστο χρονικό διάστημα, αν δεν μπούμε στην πραγματική χαλάρωση, δεν θα μειωθούν οι τιμές των ομολόγων μας, και αν δεν μειωθούν οι τιμές των ομολόγων, δεν μπορούμε να βγούμε στις αγορές. Ακριβώς. Που σημαίνει ότι το τέταρτο μνημόνιο, ό,τι και να έχει κάνει η κυβέρνηση, ακόμα και αν δεν το διαπραγματευτεί, θα το έχει σερβίρει πιάτο στην επόμενη κυβέρνηση, η οποία δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο να διαπραγματευτεί ένα τέταρτο μνημόνιο, αφού δεν θα έχουμε βγει στις αγορές. Στην ουσία θα έχουμε χάσει παραπάνω από ένα χρόνο. Θα είμαστε στα περσινά επίπεδα ξανά. Βεβαίως, έχουμε χάσει ένα εξάμηνο του 2015. Mm-hmm. Μετά έκανε κυβέρνηση μια διαπραγμάτευση, την οποία είπε: εγώ θα τελειώσω πολύ γρήγορα. Θα δείτε, τέλος Σεπτεμβρίου πέρσι θα ήταν η πρώτη αξιολόγηση, τέλος του έτους θα ήταν η δεύτερη. Αντί γι' αυτό πήγαμε πίσω. Και τώρα πια αναγκαζόμαστε να πλησιάζουμε στα σημεία στα οποία η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα mm-hmm. να περάσει άλλα μέτρα. Και άρα ουσιαστικά να σηκώσει λευκή πετσέτα. Είμαστε πολύ κοντά και σε αυτό το σημείο. Μάλιστα. Τώρα, καταθέσατε εσείς μια τροπολογία. Τι ακριβώς είναι αυτή η τροπολογία, θέλω να μας πείτε. Χθες η κυβέρνηση για λόγους επικοινωνιακούς ήθελε να μας πείσει ότι κάνει αντίσταση κατά των Ευρωπαίων εταίρων mm-hmm. και μοίραζε χρήματα στους συνταξιούχους. Αυτό που θέλησα να κάνω και είχαμε αυτή την πρωτοβουλία mm-hmm. μαζί με τον κύριο Γρηγοράκο είναι να δείξουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Δεν χρειάζεται η κυβέρνηση να κάνει τόσο βιαστικά και τόσο λαθασμένες κινήσεις. Μάλιστα. Αυτά τα χρήματα που σύμφωνα με τη συμφωνία είχε τη δυνατότητα. Τα 610 εκατομμύρια πόσο είναι. Ακριβώς. Κατά την άποψή μου είναι η κυβέρνηση να δει ότι είναι ένα δις το πλεόνασμα mm-hmm. και ίσως να είναι και παραπάνω. Συνεπώς, σύμφωνα με τη συμφωνία που ο ίδιος ο κ. Τσίπρας έχει υπογράψει, έχει υποχρέωση το 30% να πάει σε ληξιπρόθεσμες οφειλές. Αυτό θα μπορούσε να πάει στους συνταξιούχους, οι οποίοι περιμένουν αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από ένα δις οι συντάξεις που έχουν γίνει αιτήσεις, αλλά δεν έχουν εγκριθεί για να τα πάρουν τα λεφτά τους οι άνθρωποι, περιμένουν 2 και 3 χρόνια. Συνεπώς, αν ήθελε να τηρήσει τη συμφωνία, 400 εκατομμύρια από το ένα δις θα μπορούσε να τα δώσει εκεί πέρα mm-hmm. και μετά έμενε ένα 40% που έπρεπε να πάει στους πιο αδύναμους αυτή τη στιγμή, έστω σε έκτακτο μέρισμα. Κατά την άποψή μου, συνταξιούχος με 100 ευρώ σύνταξη και ο σύζυγός του με 3.000 ευρώ σύνταξη θα το πάρει αυτό το δίνημα. Συνεπώς βλέπετε ότι δεν είναι στοχευμένο, δεν πάει εκεί που... Άρα και γίνεται κατά τη γνώμη σας για επικοινωνιακούς λόγους. Πείτε μου γιατί μου στέλνουν μηνύματα. Πότε το είπε αυτό ο κύριος Δραγασάκης, ναι, για ότι δεν θα κλείσει αξιολόγηση σύντομα και θα πάμε μέσα του έτους του καινούριου. Αυτό ήταν στην ομιλία του, στον προϋπολογισμό, την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, μάλιστα, στην Επιτροπή. Οποία μίλησε ακριβώς πριν τους αρχηγούς. Κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, το θέλω να μου πείτε τώρα ένα σχόλιο σας για το πώς είδατε χθες το χθεσινό καυγά, την κοκορομαχία του Πολάκη με τον Άδωνη. Νομίζω ότι δεν είναι τιμητικό για το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι ένα δείγμα της πτώσης της ποιότητας του διαλόγου. Mm-hmm. Νομίζω ότι η ευπρέπεια δεν είναι ένα αξεσουάρ της πολιτικής, είναι συστατικό στοιχείο, διότι ακριβώς η δημοκρατία είναι η μεταφορά των παθών και της, ας το πούμε, της βίας που σε πιο ανώριμες κοινωνίες κυριαρχεί, mm-hmm. Σε έναν ευπρεπή στίβο, στον διάλογο, στα επιχειρήματα, ώστε να νικάει πραγματικά αυτός που έχει δίκιο και αυτός που εκπροσωπεί αυτό που ο ελληνικός λαός θέλει να εκπροσωπηθεί. Δυστυχώς τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν θα έπρεπε να είναι αποδεκτές σε ένα σύγχρονο κοινοβούλιο και δείχνει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Δυστυχώς, κύριε Θεοχάρη. Θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο, επειδή έχετε και διαθέτετε μια ψύχρεμη, όντως, φωνή. Εσείς με τις δικές σας εκτιμήσεις και με τη ρεαλιστικότητα που σας διακρίνει, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο τέλος της ημέρας, βλέπετε το ενδεχόμενο να έχουμε πολιτικές εξελίξεις, να έχουμε εκλογές? Δεν μπορεί κανένας να το αποκλείσει. Είναι φανερό βέβαια ότι η κυβέρνηση έχει ρατσωθεί στην εξουσία, της αρέσει η εξουσία, θέλει να διαχειρίζεται τα πράγματα και αυτό την οδηγεί στις κινήσεις της ως τώρα τουλάχιστον. Mm-hmm. Πιστεύω ότι τελικά, επειδή κανένας δεν θέλει να δημιουργήσει ένα νέο πρόβλημα, το πιο πιθανό είναι να μην έχουμε εκλογές. Όμως φυσικά κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, είτε γιατί η στάση θα σκληρύνει. Mm-hmm. Εκατέρωθαν, είτε γιατί
θα συμβεί και κάποιο ατύχημα, έτσι δεν ελέγχονται και όλα τα πράγματα. Μάλιστα. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.